Συγγνώμη για την ακαταστασία που επικρατεί εδώ μέσα, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Σας παρακαλώ, κύριε Κράλερ, ούτε να το συζητάτε. Άλλωστε, εμείς θα έχουμε όλο τον χρόνο να τα τακτοποιήσουμε όλα αυτά. Κυρία Φραν, όσο τρέχουμε όμως, κυρία Κρίση, το δουλάπι. Φάρμακα εδώ, σαπούνια και σεντόνια εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιέ. Τι λέτε. Λοιπόν, τα κρεβάτια τα έφτασε ακριβώς όπως μου είπαν ο κύριος Φραν με τον κύριο Κράλερ. Τώρα όμως πρέπει να φύγω γιατί βιάζομαι. Πρέπει να πάω μέχρι την ελεύθερη της πόλης για να σας βρω με δελτία. Τι δελτία? Οπωσδήποτε να τους πείτε για το θόρυβο. Ναι, θα τους το πω. Επί του παρόντος σας χαιρετώ. Θα περάσω όταν φύγουν οι εργάτες. Για να δείτε, κύριε. Τι λόγια να βρούμε για να σας ευχαριστήσουμε. Πού να το φανταζόμουν ότι μια μέρα θα έβλεπα έναν άνθρωπο σαν τον κύριο Φρανκ να κρύβεται. Και να φανταστείτε ότι... Ας είναι. Φεύγω. Χαίρετε και σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κράμερ, θα σας χρωστάμε τη ζωή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιο θόρυβο εννοούσε? Για αρχή προτείνω να βγάλουμε όλα αυτά τα λόγια που φοράμε. Είναι θαύμα που δεν μας...